να δούμε λίγο τη συνέντευξη. Εντάξει, τώρα ακούς την Ελένη και αποσυντονίζεσαι. Όχι, καταλαβαίνω. Δεν αποσυντονίζομαι. Να πούμε ότι υπάρχει λόγος που βάλαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί μιλάει και για Βασίλισσες και επειδή η Ελένη μας. Είναι μια Βασίλισσα. Είναι μια Βασίλισσα. Και επειδή και η καινούργια μας απαντάει για τις Βασίλισσες. Θα πάμε να δούμε ακριβώς τι λέει. Μάλιστα. Για να δούμε. Είσαι από τις παρουσιάστρες, τις πιο λαμπερές της ελληνικής τηλεόρασης. Σε βλέπουμε και στην Κύπρο. Πώς αισθάνεσαι που έχεις φτάσει εδώ που έχεις φτάσει? Θέλω να σου πω ότι αγαπάω πάρα πολύ την Κύπρο. Έχω πολύ καλούς φίλους στην Κύπρο, την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Και μ' αρέσει γιατί υπάρχουν εκπομπές που κάνετε εξαιρετική δουλειά. Έτσι και εσύ, γιατί παρακολουθώ τα ρεπορτάζ. Έχεις βγάλει και πολλές αποκλειστικότητες, να ξέρεις, οποίες έχουμε μεταδώσει κι εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Πώς αισθάνομαι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων για αυτό που μου συμβαίνει. Διότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ αυτό που κάνω. Και τα τελευταία 2 χρόνια εδώ στο Έψιλον. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι γνώρισα το Θέμη Μάλι και με τη βοήθεια του Θέμη Μάλι, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι που και ο κόσμος έχει αγαπήσει, αλλά αγαπάμε και εμείς και περνάμε πολύ καλά καθημερινά. Ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές. Απλά ίσως στο παρελθόν να μην μου είχε δοθεί ευκαιρία να συνεργαστώ με τους κατάλληλους ανθρώπους ή κάποιο κόνσεπτ που μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου. Εδώ ίσως ήμουνα και πιο όρημη, ένιωσα και καλά και ίσως να μου ταιριάζει πιο πολύ μια πρωινή εκπομπή από μια σχολιαστική εν τέλει. Μπορώ να σου πω ότι τα 2 τελευταία χρόνια, ενώ εδώ πιο όρημη τηλεοπτικά, πατάω πιο καλά στα πόδια μου και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που κάνω. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να σου βγάλουν μια εικόνα ότι ήσουν η ξαφιά που μόνο η εμφάνισή σου σε νοιάζει. Λοιπόν, σε πολλές εκπομπές υπάρχουν ρόλοι. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να μπω σε κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Και έτσι έκανα. Είμαι πολύ χαρούμενη και για αυτά που έχω. Δεν μετανιώνω για κάτι. Ίσως κάποιοι να μην ήταν τόσο πετυχημένα. Αλλά αν μιλάς για το δέστη τους, ας πούμε. Στο δέστη τους έπρεπε να έχω αυτό το ρόλο. Και ούτως ή άλλως δεν ξεκινάς με τη μία και σε πρώτο βιολί. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό αυτό. Όλα γίνονται σταδιακά. Δεν είμαι βασίλισσα κανενός καναλιού και εγώ δεν πιστεύω σε βασίλισσες και βασιλιάδες γενικότερα. Ούτε χαίρομαι αν ακούω ότι κάποιος είναι εκτός, γιατί δεν είναι μόνο ένας μπορεί να είναι εκτός, ο οποίος μπορεί να έχει βγάλει και άπειρα λεφτά σε όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να κάτσει. Είναι ότι μένει μια ολόκληρη ομάδα εκτός. Εγώ θέλω να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες παραγωγές για να παρευθούνται και περισσότεροι δημοσιογράφοι και περισσότεροι τεχνικοί και γενικότερα ομάδες. Δεν υπάρχουν βασιλιάδες στα κανάλια. Υπάρχουν καλές, μέτριες και κακές χρονιές για τους παρουσιαστές και στις ομάδες τους. Έχετε κάνει ένα μικρό τηλεοπτικό θαύμα. Γιατί ναι, έχετε στήσει. Αυτό το πιστεύω. Διότι ήταν μια εκπομπή που ξεκίνησε πέρυσι από το 3% και έχει φτάσει μέχρι και στο 17%. Οπότε και πέρυσι έκλεισε με θεαματικά ποσοστά τηλεθέαση και φέτος πάρα πολλές φορές κάνει ένα πολύ μεγάλο πικ και ειδικά στο δυναμικό κοινό το 18-54 που είναι και το ζητούμενο. Οπότε μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Όμως είμαι τελειομανής. Αυτό που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή για τη σεζόν τελειώνει είναι αυτό που θα γίνει του χρόνου, που θα είναι ένα εντελώς καινούριο πρωινό, ένα πρωινό υπερπαραγωγή, αλλά με την καλή έννοια, που νομίζω ότι θα το αγαπήσει πάρα πολύ και οι τηλεθεατές. Ακούστηκε ότι ο δώρος του Παναγίδης του Power of Love συζητάει και έχει κλείσει για δοχή. Όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν συζητάει με το κανάλι για κάποια άλλη κούμπη, δεν γνωρίζω, δεν είμαι εγώ στο πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα. Γιατί άφησε για το ένα εννοηθεί. Όχι. Για το δικό μας πρωινό του χρόνου γνωρίζω ποιοι κάνουν κουβέντες. Τη Σπυροπούλου, τώρα που δεν έχει δουλειά, θα την έντασε στο πάνελ της εκπομπής σου? Όχι. Και θα σου εξηγήσω το λόγο, γιατί νομίζω ότι η Κωνσταντίνα θέλει να είναι πρώτη και να παρουσιάζει την εκπομπή. Οπότε αυτό δεν γίνεται, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι όταν είναι 2, δηλαδή τι να μπαίνει στο πάνελ, εννοείς, δεν θα το δεχόταν και η ίδια. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στη συγκεκριμένη ομάδα. Πολλοί λένε ότι είσαι η νέα Μενεγάκη. Εντάξει. Ούτε αυτά. Το θυμάμαι γιατί το συζητάγαμε το Γιώργο. Ούτε αυτά πιστεύω. Εμένα ούτε μου αρέσει που λένε Φέη Ελένη, η νέα Φέη, νέα Ελένη, η νέα μία, η νέα άλλη. Με την ισχύουν αυτά. Εγώ είμαι η Κατερίνα και προσπαθώ να εξελίσσομαι. Η Ελένη έχει μια τρομερή καριέρα που δεν νομίζω ότι κανένα τηλεοπτικό πρόσωπο θα κάνει στην παρούσα φάση την επιτυχία και την καριέρα που έχει κάνει η Ελένη όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξαναπροσπαθήσει να ξαναμιλήσετε μετά από αυτό που γίνεται που ουσιαστικά δεν έφταιγε? Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Εγώ δεν έχω. Δεν την έχω δει, εγώ δεν έχω κάτι μαζί τη, την εκτιμάω πάρα πολύ και τη σέβομαι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. I'll be running through the jungle, I've been crying with the
όμορφο ρεπορτάζ, τι ωραίο βίντεο. Πάρα πολύ. Μπράβο και στο Χρήστο και στον Κύπρο, βρε παιδιά. Πολύ ωραία φτιάχτηκε αυτό. Μπράβο και είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπεις και το backstage κομμάτι. Βέβαια. Και βλέπεις και μια παρουσιαστρία πιο χαλαρή. Πολύ χαλαρή. Χαλαρή στιγμή. Και εγώ την βλέπω πολύ συνειδητοποιημένη και πολύ πιο όρημη επαγγελματικά, όπως λέει. Νομίζω πολύ πιο όρημη ότι... τηλεοπτικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που δουλεύει σε αυτόν τον πολύ 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 σκληρό και απαιτητικό χώρο της τηλεόρασης να ηρεμεί και να καταλαγιάζει κάποια στιγμή και να είναι έτοιμος για το επόμενο του βήμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδες ότι μερικές φορές παρεξηγούν κάποιοι χαρακτήρες όταν είναι σε μια εκπομπή και όταν πρέπει να μπουν σε ρόλους, γιατί την έκανε ο κόσμος, την έκανε για μια γυναίκα που δεν έχει πολύ βουληθεί. Είχε μπει σε ρόλο όταν ήταν σε άλλες εκπομπές. Και το είπε και δεν μετανιώνει. Και εγώ να σου πω την αλήθεια πριν να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Την είχα πολύ διαφορετικά μέσα στο μυαλό μου. Ενώ πιστεύω ότι όλο αυτό ίσως να το έβγαζε και στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι αξίζω να έχω και μια δική μου εκπομπή. Δηλαδή εκεί γινόταν αυτό λίγο πιο έντονη, πιο απότομη. Πιο απομακρή, πιο επιθετική. Ενώ στην ουσία μπορεί να είναι πραγματικά αυτός της και αυτό το σεβόμαστε και μας αρέσει. Όταν σε πιστέψει ο άλλος όμως και σου δώσει χώρο, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, και καταλαγιάζεις. Βλέπω μια πολύ διαφορετική Κατερίνα. Πιο ήρεμη, που επιτέλους βλέπει τη δουλειά της να παίρνει σαρκά και οστά, να παίρνει τόπο και να νιώθει πολύ καλύτερα και πιο ήρεμη. Γιατί εγώ, το ξέρετε κι εσείς όλοι εδώ, ότι δεν ήταν ας πούμε, ένα από τα πρόσωπα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ξέρετε. Ναι. Πολλές φορές το έκφρασα εδώ στην εκπομπή. Αλλά βλέπω μια πολύ διαφορετική Κατερίνα και μου κάνει εντύπωση και μου αρέσουν οι άνθρωποι όταν μας αμφισβητούν με τη δουλειά. Μας διαψεύδουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε όμως στο αφιέρωμά μας για τον Θανάση Βέγκο, έχουμε κάτι πολύ επίκαιρο, ρε παιδιά. Μάθαμε και για τον Δώρο Παναγίδη. Συγγνώμη, ότι δεν Μάθαμε και για τον Δώρο Παναγίδη. Μάθαμε και για το αν θα συνεργαζόταν με τη Σπυροπούλου και λέει: όχι, δεν θα την ήθελα. Δεν θα την είχα μαζί. Αυτή η απάντησή τη όμως. Γιατί μια γυναίκα που είχε δική τη εκπομπή, νομίζω ότι δεν θα θέλει μετά να πάει να κάτι σε χάνε. Εντάξει, ρε παιδιά όμως, μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό το πράγμα, ρε, μπορεί να συμβεί αυτό. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει πολύ αυτό το πράγμα και υπάρχει και στην Κύπρο. Έχει ανθρώπους οι οποίοι σου λένε και δεν έχουν κάνει και πάρα πολλά πράγματα για να σου το λένε. Σου λένε δεν θέλω πάνελ, θέλω να είμαι παρουσιαστής ή παρουσιαστρία. Εγώ που κάνω ζεράθι, ποιο είναι τι έπρεπε να κάνω. Αυτό δεν κάνω ζεράθι, ρε παιδιά. Πολλά διαφορετικό. Ναι, έκανε μια πολύ διαφορετική εκπομπή. Είναι πολύ αστείο να πω ότι. Μια εβδομαδιαία εκπομπή. Πώς ξέρει όμω που δεν το θέλουν. Εβδομαδιαία εκπομπή μπορεί να είσαι και κάθε μέρα σε ένα πάνελ. Εννοείται και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά. Ναι, αυτό όπω το λέει η Χριστιανά, λέει ότι οι υπόλοιποι θεωρούν το υποτιμητικό να κάνουν. Λένε ξεκάθαρα ότι θέλω παρουσιάστρια. Δεν σημαίνει ότι το υποτιμούν. Αυτό θέλουν να κυνηγήσουν. Απλά, αν θες να κυνηγήσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να περάσεις από μια διαδικασία. Βέβαια. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι fast forward. Βέβαια. Δεν είναι ούτε ένας χρόνος, ούτε δύο. Θέλει βήματα, θέλει σκάλα και σιγά. Σωστά, ναι, σωστά, όχι. Σιγά. Ναι, γιατί... Να πληγωθείς, να πονέσεις, να υποτιμηθείς, να δυσκολευτείς. Και πόσοι. Βέβαια, πόσοι παρουσιαστές πολύ, πολύ καλοί στην Ελλάδα έχουν κάνει εκπομπές δικές τους, κάποιες έχουν πετύχει, κάποιες όχι, και έχουν επιστρέψει σε πάνελ. Δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όμω